Questo così noto per la Tanka. E poi la tristo una bagna, non ti capisci. Κουρτάκης, δέχομαι ως αληθές ότι μου τηλεφώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός και μου ζήτησε να κατεβάσω την ανάρτηση με το ηχητικό από το site παραπολιτικά. Τι εννοείτε? Σας πήρε εσάς τηλέφωνο ο πρώην Πρωθυπουργός και σας είπε σβήστε την ανάρτηση από το site? Είχε αναρτηθεί στο site παραπολιτικά.gr ένα ηχητικό το οποίο είχατε προσκομίσει στην Βουλή. Ναι, είχε κατατεθεί, είναι επίσημα στα πρακτικά της Βουλής. Επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Σαμαράς, τότε Πρωθυπουργός, και μου είπε να κατέβει από προπολιτικά. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς πήρε εσάς τηλέφωνο το δημοσιογράφο? Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήρε το δημοσιογράφο τηλέφωνο? Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ναι. Και σας ζήτησε να σβήσετε την ανάρτηση? Μάλιστα. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ να σας παίρνει πολιτικός να σας λέει σβήστε μια είδηση? Το έχετε, είχε σε κάποιον άλλο συνάδελφο, έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο? Εν προκειμένου έγινε. Ναι, εν προκειμένου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όμως κάτι τέτοιο. Εγώ το ακούω ως κάτι πρωτοφανές. Πότε έγινε αυτό το τηλεφώνημα, θυμάστε περίπου? Αυτό είχε γίνει, η κατάθεση δική μου ήταν 4 Δεκεμβρίου του 2014. Πότε έκανε αυτή την παρέμβαση ο πρώην Πρωθυπουργός και εσάς ανάγκασε να σβήσετε την ανάρτηση? Την ίδια μέρα. Την ώρα θυμάστε περίπου? Απογευματινή ώρα. Τι σας είπε περίπου τότε? Πώς δικαιολογήθηκε αυτό το πράγμα που είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που ακούμε τώρα? Ότι είναι μια αθλειότητα και θα ήθελε να κατέβει από το site γιατί δεν είναι η δική του φωνή. Αυτή τη δικαιολογία εξής, ξέρετε εν συνεχεία ότι υπήρξε πραγματογνωμοσύνη που αποδεικνύει ότι ήταν η δική του φωνή? Το γνωρίζω από δημοσιογραφικές πηγές και έρευνα. Το γνωρίζω, πως γνωρίζω πολύ καλά την πολύ στενή σχέση του πρώην Πρωθυπουργού με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών, τον κύριο Ισίδωρο Αντογιάκο, τον οποίο αποκαλούσε και ψηλό Παναθηναϊκάκια. Για ποιο λόγο τον αποκαλούσε? Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, με το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ. Αναφέρετε παρακαλώ τι πληροφορίες έχετε για το στην θέμα. Στην απέναντι άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν ο στενός φίλος και κουμπάρος του κ. Ντογιάκου, ο κ. Γεράκης. Γιατί δεν αποκαλούσε τον κ. Ντογιάκο με το όνομά του και γιατί αυτό το προσωνύμιο? Τι είναι αυτό το προσωνύμιο, ας πούμε, είναι λίγο ασαφές. Ο κ. Ντογιάκος είναι της πάσης γνωστό ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους πρώην προέδρους του Παναθηναϊκού, τον κύριο Ανδρέα Βγενόπουλο και τον κύριο Νίκο Πατέρα. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι ο γιος του κυρίου Ντογιάκου εργάζεται στις επιχειρήσεις του κυρίου Πατέρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο κύριος Πατέρας φιλοξενεί σε σουίτα στον Αστέρα Βουλιαγμένη στον σημερινό προϊστάμενο της εισαγγελίας Αθηνών. Πότε έγινε προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών ο εν λόγω εισαγγελέας, θυμάστε? Επί των ημερών της, αν δεν κάνω λάθος, της κυβέρνησης Σαμαρά. Μάλιστα. Συνεχίστε, έχετε κάτι άλλο? Η ερώτηση, η κρίσιμη είναι, ανάλογη παρέμβαση, αθέμητη και παράνομη παρέμβαση με αυτή που έγινε σε εσάς, έχει γίνει και σε άλλους? Είπατε γιατί αποκαλεί τον ο κύριο Σαμαράς, και τον κύριο Ντογιάκο ψηλό Παναθηναϊκάκιο. Ο κύριος Ντογιάκος είναι ψηλού αναστήματος και είναι γνωστό Παναθηναϊκός. Καλά, το έχει δηλώσει και ο ίδιος στο Σταρ ότι είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, πρωτού βγει το ηχητικό. Και επειδή χθες είχαμε μια εξέλιξη με τον κύριο Μαρινάκη, μπορούν οι πάντες να καταλάβουν. Μην πάμε παρακαλώ σε άλλες υποθέσεις. Οι ερωτήσεις που θέτω είναι συγκεκριμένες. Πόσο αντικειμενικός είναι ότι ο κύριος Ντογιάκος θα λαμβάνει αποφάσεις εισαγγελίας? Μάλιστα, παρακαλώ να